Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίε και κύριοι. Τα μυστικά και τη μαγική του λάμψη αποκαλύπτει μέρα με την ημέρα το μεγαλοπρεπέ ταφικό μνημείο τη αρχαία Αμφίπολη. Οι ανασκαφικέ εργασίε προχωρούν με εντατικού ρυθμού. Και όπω θα δείτε στι νέε φωτογραφίε που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού, έφεραν στο φω τμήμα τη εντυπωσιακή πρόσωψη αλλά και τη πίσω πλευρά τη εισόδου του μνημείου ανεπανάληπτη ομορφιά. Οι αρχαιολόγοι βρίσκονται πλέον μία ανάσα πριν από την είσοδο στο εσωτερικό του τάφου, ο οποίο έχει κεντρήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Κομμάτι-κομμάτι αποκαλύπτεται το μεγαλειώδες ταφικό μνημείο στην Αμφίπολη. Οι αρχαιολόγοι αφαίρεσαν ακόμα 10 λιθόπλυνθους που αποτελούσαν την 7η και 8η σειρά στον τοίχο σφράγησης. Προς αποδόμηση του συνόλου των 11 δόμων απομένουν ακόμα τρει σειρές. Είναι μεγάλε πέτρε πάντως οι οποίε κλείνουν είναι ένα ένας φράγισμα του, τά, του τάφου. Γι' αυτό βέβαια το προστάτευσε όλα αυτά τα χρόνια. Με την αφαίρεση των λιθόπληθρων, αποκαλύφθηκε η συνέχεια τη πρόσωψη τη εισόδου του μνημείου. Ο διάκοσμο είναι νοπογραφία λευκού χρώματο, εξαιρετικά επιμελημένη, ίδια με αυτή των πλεϊνών τείχων, η οποία μιμείται τον μαρμάρινο περίβολο. Παράλληλα, αποκαλύπτονται κάτω από τα επίκρανα οι μαρμάρινε παραστάδε του θυρώματο, οι οποίε επικαλύπτονται επίση από λευκή νοπογραφία. Με τη μερική αφαίρεση χωμάτων που βρίσκονται πίσω από την είσοδο, αποκαλύπτεται η πίσω πλευρά τη εισόδου, η οποία είναι ιδιαίτερω επιμελημένη, αντίστοιχη τη προσώψεω. Πάνω στην απογραφία των επιστηλίων τη σώζονται ίχνη κόκκινου και μαύρου χρώματο. Η πλαϊνή και πίσω όψη των ιονικών επικράνων των παραστάδων που επικαλύπτονται από νοπογραφία είναι επιζωγραφισμένε με τα ίδια χρώματα. Οι αρχαιολόγοι προχωρούν προσεκτικά και με χειρουργικέ κινήσει έχουν καταφέρει να αποκαλύπτουν σιγά σιγά του πλαϊνού τείχου του προθαλάμου. Είναι επενδεδημένοι με μάρμαρο θάσου και κοσμούνται στο πάνω μέρο του με ιονικό επιστήλιο. Πάνω στο κοιμάτιο σώζονται ίχνη μαύρου και κόκκινου χρώματο. Μία πρωτόγνωρο, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο τέτοιο. Λοιπόν, θα μα δείξει ένα ανασκαφή τι θα έχουμε μέσα και πώ και τι. Κύριε. Και γιατί. Παράλληλα με τι ανασκαφικέ εργασίε, μόλι αποκαλύπτεται μέρο του διάκοσμου, πραγματοποιούνται επεμβάσει συντήρηση και στερέωσή του.